Εάν μετερχόμεθα κάθε φροντίδα και μέσο για την αποφυγή του σωματικού θανάτου, πολύ περισσότερο οφείλουμε να φροντίζουμε για την αποφυγή του ψυχικού θανάτου. Λέγει ο Μέγας Αντώνιος στις παρενέσεις του περί ήθους ανθρώπων και Χριστής Πολιτείας και μάλιστα στην 45η του παρένεση. Ή πάση σπουδή και μηχανή χρώμεθα προς το αποφυγή της σωματικής απονεκρώσεως, πολλό μάλλον σπουδάζειν οφείλομεν προς την αποφυγή της ψυχικής απονεκρώσεως. Πόσα και πόσα δεν κάνουμε για να συντηρήσουμε το σώμα στην κατάσταση της υγείας, της δυνάμεως, της ευρωστίας. Πόσα δεν προσέχουμε, πόσο δεν προσέχουμε να μην βλαφτεί, να μην τραυματιστεί και έτσι να μην χαθεί η βιολογική μας ζωή. Όταν τραυματιστεί θανάσιμα το σώμα, χάνεται η σωματική, η φυσική ένωση του σώματος με την ψυχή και επέρχεται ο σωματικός θάνατος. Και οφείλει ο άνθρωπος και πρέπει να φροντίζει να μην χάνει τη ζωή του, παρά μόνο εάν ο Θεός τον καλέσει στον θάνατο δια του μαρτυρίου, επειδή τηρεί τις Άγιες Εντολές του ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τηρώντας εντολές του Θεού. Τότε βεβαίως ο άνθρωπος, προκειμένου να τηρήσει το θέλημα του Θεού, πρέπει να καταφρονεί το σωματικό, το βιολογικό θανάτου. Είναι όμως καθήκον του, εφόσον δεν συντρέχει τέτοιος λόγος, να κάνει ό,τι μπορεί για να φυλάξει τη βιολογική του ζωή. Και επίσης, αν αυτό συμβαίνει και ισχύει, πολύ περισσότερο, λέει ο Μέγας Αντώνιος, ισχύει το ότι ο άνθρωπος πρέπει να φροντίζει και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερη φροντίδα για την ζωή της ψυχής του, για να μην χωριστεί η ψυχή του από τη χάρη του Θεού, που είναι ο θάνατος της ψυχής, ο αιώνιος, ο ψυχικός θάνατος, ο δεύτερος θάνατος, όπως λέγει η Αγία Γραφή στην Αποκάλυψη. Γιατί για εκείνον που θέλει να σωθεί, συνεχίζει ο Μέγας Αντώνιος, τίποτα δεν είναι εμπόδιο παρά μόνο η αμέλεια και η ραθυμία της ψυχής. Το γάρ θέλον τη σωθήνε ουδέν εστιν εμπόδιον, ημιμόνον αμέλεια και ραθυμία ψυχής. Αυτά τα δύο είναι οι μεγάλοι μας εχθροί, οι οποίοι εάν κυριαρχήσουν, εάν μας νικήσουν, τότε επέρχεται ο πνευματικός, ο ψυχικός θάνατος. Η ψυχή νεκρώνεται, χωρίζεται δηλαδή από τον Θεό, από την Θεία Χάρη. Αμέλεια και ραθυμία. Ο άνθρωπος αδιαφορεί για να κάνει το πνευματικό του κανόνα τον καθημερινό, για να κάνει τα μικρά, απλά, ταπεινά έργα της καθημερινότητας, όπως λέμε, στα οποία τον καλεί ο Θεός για να τηρήσει το Άγιο θέλημά Του. Αυτά τα μικρά, τα ευτελή, την ταπεινή υπακοή που καλούμαστε να κάνουμε καθημερινά, αυτό ακριβώς διώχνει την αμέλεια, διώχνει τη ραθυμία, που είναι η μέγιστη εχθρή της ψυχής μας. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να καταφρονεί τα μικρά, τα ελάχιστα έργα στα οποία τον καλεί ο Θεός κάθε στιγμή. Αυτά τα έργα είναι τα μικρά πετραδάκια τα οποία συναποτελούν το οικοδόμημα της ψυχής μας και μας χαρίζουν το ουράνιο παλάτι. Αυτές οι μικρές ταπεινές υπακοές της κάθε στιγμής στο θέλημα του Θεού κάνουν τον άνθρωπο Άγιο. Δεν απαιτούνται μεγάλα και εντυπωσιακά έργα τα οποία φαντάζουν στους ανθρώπους τους επιπόλαιους, αλλά απαιτείται η κατά κάθε στιγμή υπερνίκηση της αμέλειας και της ραθυμίας με την αδιάλειπτη προσευχή και με την συνεχή προσπάθεια να τηρήσουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Δεν πρέπει να αφινόμαστε στην ακηδεία, στην πνευματική τεπελιά, στην αδιαφορία για τον πνευματικό μας αγώνα
που πρέπει να κάνουμε κάθε στιγμή. Καλούμαστε να βιάζουμε τον εαυτό μας, όπως είπε ο Κύριος. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάζουν αυτοί. Καλούμαστε κάθε στιγμή να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή να ζητάμε να βασιλεύσει ο Κύριος εντός μας, αποδιώκοντας κάθε αμέλεια, κάθε διαφορία, κάθε πνευματική τεμπελιά. Και έτσι θα έχουμε ενεργό μέσα μας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και θα εξοφλήσουμε και τον έσχατο κοδράντιο, όπως ακούσαμε προηγουμένως στο Ευαγγέλιο, θα καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας και έτσι θα αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δέθω ημώ δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.